Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Νότος με την κρυστάλλινη Λιδάκη. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση Νότο. Επικράτηση Νέα Δημοκρατία στι επερχόμενε ευρωεκλογέ βλέπουν οι Financial Times, αναλύοντα τι δημοσκοπήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα του τελευταίου δύο μήνε. Καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογέ με μεγάλη διαφορά 10,5 μονάδων εναντί του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν για την 26η Μαΐου οι Financial Times. Η Βρετανική Εφημερίδα σημειώνει ακόμα ότι είναι ορατό το ενδεχόμενο προώρων εκλογών λόγω της οικονομίας και τις προσδιορίζει λίγο μετά τις ευρωεκλογές. Η εκτίμηση των Financial Times βασίζεται στην ανάλυση που έχουν κάνει των τελευταίων δημοσκοπήσεων και προβλέπουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα 10,5 μονάδων και αναμένεται να κατακτήσει 10 έδρε στο νέο Ευρωκοινοβούλιο. Η εφημερίδα προβλέπει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει 7 έδρε, η Χρυσή Αυγή 2 και από μία το κίνημα αλλαγή και το ΚΚΕ. Ο σχολιαστής της εφημερίδας κάνει ακόμα την πρόβλεψη ότι στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν πρόωρες εθνικές εκλογές, ταυτόχρονα ή με διαφορά μίας εβδομάδα από τις ευρωεκλογές, θεωρώντας ως κομβικό παράγοντα την υψηλή ανεργία που συνεχίζει να μαστίζει τη χώρα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δημοσίευμα, η χώρα εξέρχεται από δεκαετή ύφεση αλλά με την ανεργία που εξακολουθεί να υπερβαίνει το 18% και μία άνευ προηγουμένου έξοδο ειδικευμένων νέων εργαζομένων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης θα είναι το πρωταρχικό ζήτημα και στις δύο εκλογές. Οι δημοσκοπήσει δείχνουν την αριστερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στι ευρωεκλογέ το 2014 και κέρδισε δύο γενικέ εκλογέ το 2015, να υστερεί έναντι του κόμματο τη αξιωματική αντιπολίτευση. Τι τελευταίε εξελίξει σχετικά με την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων από την κυβέρνηση στο πλαίσιο τη δεύτερη αξιολόγηση τη μεταμνημονιακή ενισχυμένη υποπτία τη Ελλάδα, εξέτασαν χτε στι Βρυξέλλε οι τεχνοκράτε του Euro Working Group στο πλαίσιο τη προετοιμασία τη άτυπη συνεργασία των Υπουργών Οικονομικών τη Ευρωζώνη στι 5 Απριλίου στο Βουκουρέστι. Περισσότερο θα μα πει η Μαριέβα Κρακανάκη. Μαριέβα, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Απογοητευτικό ήταν το κλίμα, Κρυστάλλι, κυρίε και κύριοι, στο χθεσινό Euro Working Group, καθώ δεν βρέθηκαν λύσει σε βασικά ζητήματα και συγκεκριμένα δεν βρέθηκε λύση για την προστασία τη πρώτη κατοικία. Αυτό βέβαια δεν προκαλεί έκπληξη αφού η απόσταση των δύο πλευρών είναι πολύ μεγάλη. Οι δανειστέ έχουν έντονε ενστάσει, αφού εκτιμούν ότι ο νέο νόμο Κατσέλη δεν θα έχει αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τη μείωση των κόκκινων δανείων και του αριθμού των λεγόμενων στρατηγικών κακοπληρωτών. Πλέον το ζήτημα είναι πώ θα αντιδράσει η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή αν θα κινηθεί μονομερό ή αν θα περιμένει να εξαντλήσει τι πιθανότητε για σύγκληση. Υπενθυμίζεται ότι το Eurogroup συνεδριάζει στι 5 Απριλίου, ενώ λίγε μέρε νωρίτερα την 1η Απριλίου θα έρθουν στην Αθήνα οι επικεφαλεί των θεσμών. Ε, θα φανεί την τρίτη από το αν η κυβέρνηση θα καταθέσει τροπολογία σε, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας με στόχο να ψηφιστεί την, τετρα, την τετάρτη, συγγνώμη, επιλέγοντας την κόντρα με τους δανειστές. Αν αυτό δεν γίνει, τότε θα φανεί ότι επικρατεί το σενάριο της συνέχισης των διαπραγματεύσεων τις ημέρες που απομένουν. Σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιλέξει την κόντρα, οι πιθανότητες για εκλογικό ευνηδιασμό αυξάνονται. Άλλωστε, οι πληροφορίε επιμένουν ότι το χαρτί αυτό παραμένει στι σκέψει του Αλέξη Τσίπρα, όσο βλέπει να διευρύνεται η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία και τι αντιδράσει για το μακεδονικό να μην κοπάζουν. Αντιθέτω, πολλαπλασιάζονται. Υπενθυμίζεται ότι οι ενστάσει των θεσμών και οι διαφορέ μεταξύ των δύο πλευρών για το νέο πλαίσιο προστασία τη πρώτη κατοικία ήταν και ο λόγο που το Eurogroup πάγωσε την εκταμίευση τη δόση του, του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ε, στην προηγούμενη συνεδρίαση που έκανε, ενώ πρόκειται για μέρο των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα και πλέον το ζήτημα παραπέμπεται στην επόμενη συνεδρία των Υπουργών Οικονομικών που θα γίνει στι 5 Απριλίου. Ανοιχτό παραμένει επίση το ζήτημα τη ρύθμιση για τι 120 δόσει με του θεσμού να έχουν και εδώ κρίσιμο ρόλο. Κρυστάλλι. Μάλιστα, Μαριέβα, θα σε ευχαριστούμε πολύ. Στην διεθνή επικαιρότητα τώρα, κανένα από τα σημεία του Παγκόσμιου Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Μετανάστευση δεν πρόκειται να εφαρμόσει η Ουγγαρία, ενώ την ίδια στιγμή το Ισραήλ έχει συγκεντρώσει άρματα μάχη στα σύνορα με τη Γάζα μετά την κλιμάκωση τη ένταση τα τελευταία 24 ώρα. Η Ουγγαρία δεν πρόκειται να εφαρμόσει κανένα από τα σημεία του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ για τη Μετανάστευση, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υπουργό Εξωτερικών τη χώρα Πέτρε Γιάρτο. Παράλληλα, από το βήμα του Κοινοβουλίου, κήρυξε τον πόλεμο στο επιτιθέμενο μυστικό μεταναστευτικό σχέδιο των Βρυξελών. Ο υψηλόβαθμος πολιτικός του Βιντές τόνισε ακόμα ότι η ουγγρική κυβέρνηση δεν θα αποδεχτεί εντολές σε αυτόν τον τομέα από τις Βρυξέλλες, τηρώντας τη σκληρή γραμμή που μια μέρα πριν είχε χαράξει ο ίδιος ο Βίκτορ Όρμπαν, υποστηρίζοντας τη ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα αυτών απειλεί την ασφάλεια της Ουγγαρίας. Η ουσία είναι ότι η ρητορική της Ουγγρικής κυβέρνησης δεν δείχνει να έχει αλλάξει καθόλου μετά την απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για αναστολή της ιδιότητας μέλους του Φιντές. Ενισχύει το Ισραήλ τι δυνάμει του στα σύνορα με τη Γάζα μετά από την κλιμάκωση τη ένταση τα τελευταία 24 ώρα. Προηγήθηκε πυραυλικό χτύπημα από τη Γάζα προ το Ισραήλ με 7 τραυματίε, με τον Μπέντζαμιν Ντανιάχου να δίνει εντολή για αντίπεινα, με αποτέλεσμα πυραυλικά και αεροπορικά χτυπήματα στη Γάζα και στα κτίρια τη Χαμά. Μετά την προσωρινή εκεχηρία, η κατάσταση άρχισε να ηρεμεί από το πρωί τη Τρίτη, αλλά οι ένοπλε δυνάμει του Ισραήλ παραμένουν στα σύνορα. Στι συνοριακέ πόλει του Ισραήλ, οι προειδοποιητικέ ειρήνε ηχούσαν συνεχώ τα ξημερώματα τη παρά το γεγονό πω είχε επέλθει ανακοχή με τη συμβολή τη Αιγύπτου. Αυτό πάντω που προκάλεσε την ανησυχία και του ΟΗΕ είναι το γεγονό τη συγκέντρωση Ισραηλινών δυνάμεων στα σύνορα με τη Γάζα. Η εκτόξευση πυράβλου από τη Γάζα είναι μια σοβαρή και απαράδεκτη κίνηση. Γνωρίζουμε επίση για τι βολέ προ τη Γάζα και παρακολουθούμε τι εξελίξει. Καλούμε και τι δύο πλευρέ να είναι απόλυτα συγκρατημένε, είπε ο εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα, η κρίση επιδεινώνεται από την απόβαση του Ντόναλτ Τραμπ να αναγνωρίσει τα υψήπεδα του Γκολάν ω Ισραηλινά εδάφη. Ω προ αυτό, μάλιστα, υπέγραψε τη σχετική διακήρυξη παρουσία του Μπέτζαμι Νιτανιάχου στο Λευκό οίκο. Οι αναλυτέ βλέπουν αυτή την κίνηση ω ένα προεκλογικό δώρο προ τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Συγχρόνω, όμω, οι διεθνεί παράγοντε φοβούνται για νέο γύρο ένταση στην περιοχή. Κυρίε και κύριοι, αυτή ήταν η αναλυτική σα ενημέρωση από εμά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ.